μήπως τελικά το γρήγορο προβάδισμα το 2-0 μας έκανε περισσότερο κακό από καλό. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έτσι φάνηκε κιόλας ότι χαλαρώσαμε λίγο με τα δύο γρήγορα γκολ και ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε, πέτυχε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δύο γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο που μας αποσυντώνησε πάρα πολύ από το δικό μας κομμάτι, όπως έτσι όπως ξεκινήσαμε, άλλαξε τελείως το παιχνίδι για μας. Τι άλλαξε μετά το πρώτο 20 λεπτό και το παιχνίδι γύρισε τελείως, γιατί αν το δούμε συνολικά μετά από το 20, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια επίθεση μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ναι. Νομίζω ότι πήγαμε λίγο πιο πίσω σαν την αμυντική γραμμή, την πήγαμε πιο πίσω, κάναμε άμυνα πίσω από το κέντρο πιο πολλοί παίχτες και δώσαμε χώρο στον αντίπαλο με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλές φάσεις, να βγάζει σέντρες, να παίζει κάθετα και νομίζω ότι αυτό ήταν το δικό μας λάθος. Και τώρα πώς ήταν τελικός για την Eindhoven σήμερα, είναι τελικός για εμάς το παιχνίδι στην Κύπρο, σωστά. Ναι, εννοείται πρέπει να πάρουμε τις 3 βαθμούς για να συνεχίσουμε στο Europa League. Γιατί είναι σημαντική η επόμενη αγωνιστική και για εμάς και για τους άλλους δύο αντιπάλους.